Ναι. Προλαβαίνεις. Προκάνει. Αν προλαβαίνω, άμα κάνω το 16 στα 16. Τι να κάνεις τα 16. Μόνο έτσι. Χιλιά άτομα στο γήπεδο σήμερα. Ποσό μας ενδιαφέρει. Ποσό σε νοιάζει εσένα. Ούτε θα σταθώ στο σημερινό παιχνίδι. Ναι. Πιστεύω αυτά που καίει τον κόσμο του Άρη είναι ότι βλέπει τους άλλους δύο ανταγωνιστές να βγαίνουν στα εκτός αέρας παιχνίδια και να πηγαίνουν και να κάνουν ένα υγιεινό περίπατο. Να περνάνε εύκολα από όλες τις χώρες. Όχι, δεν πέρασε, το είδα το μάτσο. Εγώ πηγαίνω. Καλλιδέα, το είδα το μάτσο. Ναι, λέω για Καρδίτσα που πήγε η Λαμία. Θα καθάριζε ο νύχτα. Λοιπόν. και βλέπουμε εμείς ότι πάμε σε εκτός έδρας παιχνίδια και παίζουν οι άλλοι τελικό Champions League. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Σε αυτή την κατηγορία και εδώ και ένα μήνα από τότε που βγαίνω σε εκπομπές, συνέχεια λέω για αυτό το θέμα. Ότι η ομάδα πρέπει να πάρει τα μέτρα της και σε άλλα πράγματα. Τα μέτρα της για να τα πάρει πρέπει να έχει λεφτά. Ρε. Δεν έχει λεφτά. Άμα δεν έχει, να μην ανέβει, ρε Κώστα. Δεν θα ανέβει, άμα δεν έχει. Άμα δεν έχει λεφτά. Δηλαδή με συγχωρείς, άμα δεν έκανε συμβόλαιο 300 χιλιάρικα στο Τσιπούρ, ναι, και τα είχε αυτά τα 300 χιλιάρικα κάβα. Ναι. Είχε ανέβει την κατηγορία, δεν την είχε ανέβει. Άμα τα δίνει για δώρα. Για κάβα, ναι. Αντιλαμβάνω. Το συμβόλαιο του Τσιμπούρ ήταν η ανοδό σου. Ναι, στην κάβα. Ναι. Αυτά που ζήτησε ο Δέλλα εγγύησε και δεν ήρθε στον Άρη. Τα άμαθε τι έγινε. Δέλλα δεν κόρε εδώ, σου λέει. Δεν είναι το πρόβλημα. Κάβα έχει, ρε, του λέει του Καρυπίδη. Τι κάβα να έχω, λέει. Οι αποθήκε μου είναι αδιανέ. Τι κάβα να έχω. Το παιχνίδι που είδαμε καταρχήν την Τετάρτη με τη Σπάρτη, εκεί φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα αποθητηρίων. Εγώ διέκρινα. Δηλαδή είδα μια ομάδα η οποία ήταν σχεδόν παντελώ αδιάφορη δική μα υπέρτε, δεν ξέρω. Ήταν μια κατάσταση αρρωστημένη. Είδα μια ομάδα χωρί διάθεση, χωρί αρχή και τέλο, χωρί τίποτα. Και μου έδειξε μια διάθεση υπέρτε που θέλω να δείξω τον προπονητή. Και εφόσον υπήρχε αυτή η κατάσταση, που για μένα δεν ήταν το βασικό πρόβλημα αυτό της ομάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, αν τυχόν δηλαδή δεν αφαιρεθούν οι βαθμοί στη Λαμία, πρέπει να κάνεις 16 στα 16. Στο όσο τρελό και αν είναι, όσο και στο καφενείο μου είπε ένα σατανικό σχέδιο. Ναι, ένα σενάριο ναι, που ακούγεται και αυτό. Σήμερα είδα ότι ήσουν πολύ με τον Ηρακλή. Ναι. Γιατί? Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα σενάριο το οποίο να σωθεί ο Ηρακλής αγωνιστικά και να πέσει λόγω της άδειας. Και να πάρεις εσύ σαν τρίτος, μόνο ένας υπάρχει, κουλίδι. Υπάρχει αυτό το σενάριο, ναι, δεν υπάρχει. Μόνο ένας Αργιανός με θηλυκό μυαλό θα σκεφτόταν αυτό το υπέροχο σενάριο. Πάντως μου αρέσει, γιατί τώρα κατάλαβες ότι δεν υπάρχουν λεφτά στον Άρη. Ποιο? Ο Βασιλάκης. Βασιλάκης. Δεν έχουν λεφτά, λέει. Δεν είμαι στη τσέπη. Όχι, από τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα, από τις μεταγραφές, από το σχεδιασμό. Άκου, με τους ελεύθερους παίκτες που φέρανε. Άκου, Τζόρνταν. Χωρίς καμιά μεταγραφή. Ναι. Λοιπόν, οι δεν έχεις καταλάβει. Είναι μια χαρά για την κατηγορία και επιμένω σε αυτό. Επιμένεις. Ότι οι παίκτες είναι πολύ καλοί για την κατηγορία και δεν φταίει το εμψυχολικό. Πάντως, όλα τα μάτς που έχεις παίξει, το κέντρο σου το έχουν πάρει αντίπαλοι. Πώς σου τρώνε τα χάφια αντίπαλοι και με Απόλλωνα. Και με Λαμία. Δεν έχεις καθαρίσει. Με Απόλλωνα, αν δεν έπαιζα με τέτοια. Και σέντερ φορ καθαρό δεν έχεις. Ο Καπνίδης είναι ο καλύτερος που έχεις. Δεν τον έβαζε ο Ραστόπουλος. Το μοναδικό μάτς που μου πήραν το κέντρο ήταν η Λαμία. Ποιο άλλο μάτς έχασα το κέντρο? Γιατί με τη Σπάρτη δεν το έχασε το κέντρο. Με τη Σπάρτη? Δεν το έχασες. Ήταν ένα κακό παιχνίδι. Στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο το κέρδισε το κέντρο, στον Εύωσμο. Εκεί με τον τριανταφυλάκο αυτή, τον Τόι, ξέρω εγώ. Μοιρασμένα παιχνίδια ήταν. 2-1 το κόβω. Με τον Όφη στον Καριλά δεν έχασε το κέντρο, το 1-0. Λοιπόν, τα είπαμε.